Εδώ στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση, πώς σας φάνηκε το κοινό? Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο κοινό. Τα παιδάκια συμμετέχανε πάρα πολύ. Άκουγανε με τρομερό ενδιαφέρον από ό,τι φάνηκε. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία παράσταση. Τι σας έκανε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη? Το συγκεκριμένο έργο το επιλέξαμε, εντάξει, γιατί ο μύθος του κύκλου με την Κυμωλία έχει τρομερό ενδιαφέρον γενικά. Σε αυτόν βασίστηκε και ο Μπρέχτ για να γράψει τον Καυκασιανό κύκλο με την Κυμωλία. Και μας φάνηκε, επειδή θέλαμε να μιλήσουμε για δύο ζητήματα στα παιδιά, για δύο δύσκολα ζητήματα να μιλήσει σε παιδιά, δηλαδή για τον πόλεμο και για το ζήτημα της ιδιοκτησίας, τι ανήκει σε ποιον και ιδιαίτερα και σε ποιον ανήκει ένα παιδί, σε αυτόν που το αγαπάει ή σε αυτόν που το γέννησε. Και ψάχναμε, ας πούμε, ένα έργο που θα μιλήσει με έναν ωραίο τρόπο σε αυτό το πράγμα στα παιδιά. Πιστέψαμε ότι ήταν καταπληκτικό από αυτή την πλευρά. Η Σολομόντια λύση, δηλαδή, του Γιάννη Καλατζόπουλου είναι εξαιρετικό από αυτή τη σκοπιά. Έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Γιάννης με αυτό το έργο για παιδιά. Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι μιλάει στα παιδιά με έναν πολύ λαϊκό τρόπο, πολύ απλά. Είναι φτιαγμένο, πώς να το πω, και πιο κοντά στη δικιά μας κουλτούρα, να το πω έτσι, ας πούμε, στην ελληνική, ας πούμε, να το πούμε έτσι, στη λαϊκή κουλτούρα. Και γι' αυτό το διαλέξαμε. Το κατανόησαν. Ναι, το κατανόησαν. Το κατανοούν γενικά, το κατανοούν. Δηλαδή, όλοι, όσες παραστάσεις έχουμε κάνει, πάντα μας λένε αυτό, ότι το κατανοούν τα παιδιά και ότι μένουν πολύ ήσυχα και προσέχουν και τα λοιπά. Ναι. Mm-hmm. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στα παιδιά που συμμετείχαν σήμερα εδώ και με τη δική σας την παράσταση, για τη συνέχειά τους? Το Κόκκινο Αρέωστο το έκανε αυτή την επιλογή σήμερα. Ναι. Εμείς τώρα το κεντρικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και από την παράσταση δηλαδή, αλλά και σε σχέση με το Κόκκινο Αερόστατο που ήταν μεγάλη μας τιμή που μας φώναξε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να τη δώσουμε την παράσταση, είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και όσο και να δυσκολέψουν, είναι να μην χάσουμε τη χαρά μας, την αξιοπρέπειά μας, την ανάγκη να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη, να προσέχουμε τους μικρούς μας φίλους και ότι αυτά, η φιλία, η αλληλεγγύη και όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο. Πολύ πιο σημαντικά από το ποιος έχει τα λεφτά και τα αγαθά και τα λοιπά. Αυτό. Και έτσι σήμερα το παιδί, ο Μανουήλ εννοώ, απέκτησε και μητέρα και πατέρα και νουνό.